Βρισκόμαστε ακριβώς στον κόμβο του εμπορικού λιμένα Φίλιππος ο Δεύτερος, λίγο πριν από τον καταβλισμό, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Εδώ βρίσκονται συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προκειμένου να αποκαταστήσουν κάποια ηλεκτρολογικά προβλήματα τα οποία προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και να γίνουν κάποιες απαιτούμενες παρεμβάσεις για το κέντρο φιλοξενίας λίγο παραπάνω. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και στις εικόνες που καταγράφει ο τηλεοπτικός φακός της τηλεόρασης του Σέντερ, όλα τα συνεργεία βρίσκονται επιπεδώς. Και το συνεργείο της ΔΔΕ, τα συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, η ΔΕΙΑΚ, ο στρατός. Βέβαια, οι εργασίες δεν φαίνεται να ολοκληρώνονται τις επόμενες ώρες. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και στις εικόνες που καταγράφει ο Νίκος Χατζηγιοβανάκης, ήδη έχουν καταφτάσει τα πρώτα κοντέινερς και οι πρώτες χημικές τουαλέτες, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένο σημείο, όπως αρχικά μας είχε υποδείξει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Νίκος Ξανθόπουλος. Κουνάκο, βρισκόμαστε στην είσοδο του εργοταξίου, όπου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας συμμετέχει και αυτή. Κατά κάποιον τρόπο, έτσι. Εμείς συμμετέχουμε, όπως είδατε, στον κόβο προς το λιμάνι. Ακριβώς. Όπου κάνουμε μία σύνδεση ηλεκτρολογική. Και είναι η φωτεινή σηματοδότηση που θα ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή εδώ η ΔΕΙΑΚ Καβάλας συνδέει το αποχαιρετευτικό δίκτυο, το οποίο θα συνδέσει αυτό τον καταβλισμό, τον προσωρινό hot spot με το αντλιοστάσιο του Χαλκερού. Και νομίζω ότι η ίδρυυση έχει τελειώσει, η αποχέτευση, απλώς το σύνδεμα, το πρόβλημα θα υπάρχει η κυκλοφοριακή σύνδεση. Εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα υπάρχει η ασφαλή ροή των οχημάτων στην είσοδο και στην έξοδο αυτού εδώ του Είναι οικισμού. Ένα θέμα αυτό το οποίο απασχολεί από την πρώτη στιγμή, γιατί η επιλογή του χώρου μπορεί να έγινε, αλλά ίσως να μην υπολογίστηκε αρχικά, έτσι. Νομίζω ότι, εντάξει, οι υπηρεσίες γι' αυτό βρίσκονται εδώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα δώσουν τη λύση ώστε να υπάρχει ασφαλή κυκλοφορία και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα σε αυτούς τους οποίους διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο. Βλέποντας τις εργασίες, πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθούν? Αυτά είναι έργα τα οποία κάνουν εδώ, τα κάνει ο στρατός, η ΔΕΙΑΚ, ο Δήμος, ναι. Η περιφέρεια ασχολείται με το οδικό δίκτυο. Και επειδή όλες οι εργασίες, βλέπετε, γίνονται πάνω στο εθνικό δίκτυο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο βρισκόμαστε και εμείς εδώ.